Υπάρχει άραγε άλλο ποδοσφαιρικό γήπεδο στον πλανήτη που να συνδυάζει τόσες πολλές διαφορετικές ιστορίες? Υπάρχει άλλο γήπεδο που να μπορεί σε κάθε γωνιά του να ξεφυλίσει την ιστορία ενός έθνους? Η αθλητική ακρόπολη της Αθήνας, ένα ζωντανό μουσείο πολιτιστικής κληρονομιάς, ένα γήπεδο που ένωσε τους Έλληνες, που έζησε τις κορυφαίες στιγμές του ελληνικού αθλητισμού, μια πηγή έμπνευσης για χιλιάδες παιδιά. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού, Λεωφόρος Αλεξάνδρας, το Απόστολος Νικολαίδης. Ιστορικά η Λεωφόρος ήταν το γήπεδο που κατήχε όλα τα πρωτεία. Το 1924 μπορούσε να φιλοξενήσει μερικές εκατοντάδες θεατές, περιμετρικά του γηπέδου, αλλά μέσα σε λίγα χρόνια έγινε ο δημοφιλέστερος ποδοσφαιρικός χώρος. Το 1926 κατασκευάστηκαν οι πρώτες ξύλινες εξέδρες και το 1931 έγινε το πρώτο γήπεδο με τσιμεντένιες εξέδρες. Παράλληλα κατασκευάστηκε και ένα σκέπαστρο στα επίσημα, το οποίο γκρεμίστηκε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αρχιτέκτονας των έργων ήταν ο Νικόλαος Νικολαίδης, αδερφός του Απόστολου. Το 1938 ανακαινίστηκε με απόφαση του πρώην Δημάρχου Αθήνας και Υπουργού Διοικήσεως της Πρωτεύουσας, Κωνσταντίνου Κοτζιά. Τότε γκρεμίστηκε η κερκίδα της Λεωφόρου και κατασκευάστηκε νέα, μεγαλύτερη, μαζί με το βασιλικό θεωρείο, δηλαδή το κλασικό σκέπαστρο που φαίνεται σε όλες τις φωτογραφίες έως τη δεκαετία του 70. Τη διετία 1950-1951 κατασκευάστηκε και το πέταλο της θύρας 13 και η χωρητικότητα αυξήθηκε στις 13.000. Η Λεωφόρος ήταν το πρώτο γήπεδο που μπήκαν προβολής στις 23 Ιουλίου του 1939, αλλά καταστράφηκαν από τους Ναζί. Συγχρόνως η Λεωφόρος ήταν το πρώτο γήπεδο που απέκτησε γκαζόν το 1958. Οι πυραιώτες τότε είχαν φέρει μια κλούβα με 11 σκυλά και τα είχαν ντύσει πράσινες φανέλες. Κυρίες Σικ, δεμουαζέλες με αμφιέσεις Ντερνιέ Κρή, προσήλθαν στο τερέν. Έλειωναν από τη ζέστη, αλλά εκεί κανείς δεν έφευγε. Η πρώτη επίσημη σύγκρουση Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα έγινε την 1η Ιουνίου του 1930 στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και έμελε να μείνει στην ιστορία. Οι πράσινοι επικράτησαν με το ευρύ 8-2, το οποίο παραμένει μέχρι και σήμερα το μεγαλύτερο σε έκταση σκορ στις αναμετρήσεις των αιωνίων. Το ευτράπελο της ιστορίας είναι ότι οι οπαδοί του Ολυμπιακού έφτασαν στο γήπεδο του Παναθηναϊκού γεμάτη αυτοπεποίθηση, κρατώντας ένα φέρετρο, στο οποίο θα κίδευαν την αθηναϊκή ομάδα. Μάλιστα επέλεξαν να πάνε ποδαράτη στο γήπεδο, επειδή τα τραμ της Ιπποκράτους ήταν πράσινα. Ωστόσο η ομάδα του Γιώργου Καλαφάτη με προπονητή τον Ούγγρο Γιώζεφ Κίνσλερ είχε άγριες διαθέσεις. Με 2 γκολ τον Άγγελου Μεσάρη, Μίμη Πιεράκου, Διομίδη Σιμεωνίδη, 1 του Αντώνη Μιγιάκη και 1 αυτογκόλ του Κουράντη, ο Παναθηναϊκός διέλυσε τον Ολυμπιακό που είχε μειώσει προσωρινά σε 5-2 με 2 γκολ του Γιώργου Ανδριανόπουλου. Το τελευταίο σφύριγμα του Ιταλού διαιτητή Μπαρλασίνα βρήκε τους Παναθηναϊκούς στα Ουράνια 8-2 και την Αθήνα φωταγωγημένη με απόφαση του Δημάρχου και γνωστού Παναθηναϊκού Σπύρου Μερκούρη. Τα επινίκια αρχίζουν. Πλήθη Αθηναίων κατηφορίζουν τη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στα γουδόν. Έγινε ένα μάτς στο δειλί που ήταν ολομεγαλείο και έδωξα το τριφύλι με 8-2. Και οι επιθεωρήσεις των αθηναϊκών θεάτρων ανεβάζουν καινούργια νούμερα. Βάλαμε 8, έβαλαμε 8. Βάλαμε 8 στον Ολυμπιακό κι άλλα 4 στον Άρη. Γεια σου Άγγελε Μεσάρη. Ο Παναθηναϊκός νίκησε και στον επαναληπτικό με 2-1 και κατέκτησε το πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα. Δελικάρισε μια καλή προσπάθεια, πέρασε 1-2. Αρδίζογλου, Νικολούδης και το γκολ του Νικολούδη στο 25ο λεπτό μετά από μια πολύ ωραία προσπάθεια που ξεκίνησε από τον Γιώργο Δελικάρη. Από το 1931 μέχρι το 1984 η Λεωφόρος ήταν το σπίτι της Εθνικής.
Η τύχη, αλλά και το πεπρωμένο, έμελε να είναι αυτό το γήπεδο που έστειλε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στα τελικά του Euro του 1980 στην Ιταλία, με την οκτάρα στη Φιλανδία και την ιστορική νίκη κόντρα στη Σοβιετική Ένωση, ενώ ήταν το κάστρο της Γαλανόλευκης και στα προκριματικά του Euro του 2004 στην Πορτογαλία, πριν από την κατάκτηση του τιμημένου. Την παλιά του Τζάρτα βαθιά για τον Γιαννακόπουλο που τη βρίσκει για τον Βρίζα. Για να δούμε, τέταρτε, ο Βρίζα κοντά στο γκολ. Πέναλτι! Πέναλτι, πρέπει να είναι πέναλτι και είναι. Είναι πέναλτι. Βασίλη Τζάρτα στο δρόμο προς την Πορτογαλία. Απέναντι στον Μάικ Τέιλορ. Στο 68ο λεπτό του αγώνα. Ο Τζάρτα φτάνει. Γκολ! 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 1-0 από τον Βασίλη Τζάρτα. Η πρώτη σφραγίδα μπαίνει για το διαβατήριο. Ο Ότο Ρεχάγγελ είχε εντυπωσιαστεί από τα επιτεύγματα του Ευρωπαίου Παναθηναϊκού και έτσι εκτός από την αντιγραφή της τακτικής επέλεξε και το ιστορικό γήπεδο των Πρασίνων ως έδρα της Εθνικής. Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού τα χρόνια της κατοχής λειτουργήσε ως νοσοκομείο, ενώ φιλοξένησε και παιδιά από το εμπειρίκιο ορφανοτροφείο. Ένας από τους μεγαλύτερους μύθους που λένε χωρίς καμία ντροπή ανιστόρητοι εχθροί του Παναθηναϊκού και της Ελλάδας είναι το περίφημο φιλικό με τα SS. Είναι τρομακτικό ότι νεοέλληνες υιοθετούν δημοσιεύματα της εποχής για την πρόθεση, επαναλαμβάνω την πρόθεση, του στρατού κατοχής των Γερμανών να παίξουν φιλικό με κάποια ελληνική ομάδα. Σύμφωνα λοιπόν με δημοσίευμα της Βραδινής στις 3 Ιουνίου του 1941 ανέφερε «Κατάλας πληροφορίας δέον να θεωρείται πολύ πιθανή μια συνάντησης Παναθηναϊκού και Γερμανικής ομάδας εκ των αγωνιστισών την παρελθούσαν Κυριακή, εάν μάλιστα τελεστεί τι ούτως αγών θα αποτελέσει ένα από τα εξαιρετικά αθλητικά γεγονότα του τόπου. Τι ούτως αγών δεν έγινε ποτέ». Αντιλαμβάνεστε ότι μία εφημερίδα που χαρακτήριζε ως εξαιρετικό αθλητικό γεγονός αυτόν τον αγώνα, εάν είχε πραγματοποιηθεί, θα τον είχε πρώτο θέμα. Αυτό θα ήθελαν οι κατακτητές που είχαν τον τύπο υπό την προστασία τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όμως πουθενά δεν υπάρχει καταγεγραμμένη ούτε φωτογραφία, ούτε δημοσίευμα, ούτε τίποτα. Δεν έχει ανακαλυφθεί ούτε μισό σχετικό ντοκουμέντο. Υπάρχουν όμως καταγεγραμμένες μαρτυρίες από παράγοντες, παίχτες και φιλάθλους της εποχής ότι τον λόγο ματς που πράγματι επιδιώχθηκε από τους Γερμανούς όχι απλώς δεν διεξήχθη, αλλά οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού έθεσαν τη ζωή τους σε κίνδυνο ώστε να μην παίξουν ποτέ μπάλα με τους κατακτητές. Στη Γενική Συνέλευση του 1945, ο Γενικός Γραμματέας του Παναθηναϊκού Μιχάλης Παπάζογλου, μόλις έναν χρόνο μετά την κατοχή, μπροστά σε εκατοντάδες μέλη του Παναθηναϊκού, είχε δηλώσει: «Το 1941, πρώτης επιμονής των απεσίων Ιταλών να δώσουν συνάντηση με τον Παναθηναϊκόν, ενιγκαστήκαμεν να διαλύσομεν εσπεσμένος τας ομάδας μας προφασιστέντες τον υποσιτισμό των παιχτών μας και την πείναν ή της εμάστιζεν τότε το λαόν μας». Ο Παναθηναϊκός όχι μόνο δεν έδωσε φιλικό με τους κατακτητές, αλλά προτίμησε να διαλύσει την ομάδα προφασιζόμενος υποσιτισμό των παιχτών. Μάλιστα στο διαδίκτυο κυκλοφορεί ένα βίντεο από το δίθεν φιλικό του Παναθηναϊκού με τα SS, το οποίο είναι από τον αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1938 ανάμεσα στη Γαλλία και την Ιταλία. Θράσος ανίποτο. Ενδεικτικό του κλίματος είναι ένα ακόμα περιστατικό το οποίο σημειώθηκε την άνοιξη του 1942. Ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ θα έδιναν φιλικό παιχνίδι στο επιταγμένο από τους Γερμανούς γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Περίπου 15.500 θεατές έδωσαν το παρόν, με τους ποδοσφαιριστές να έχουν κανονίσει το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων να πάει για τις ανάγκες του νοσοκομείου Σωτηρία. Βλέποντας τέτοια κοσμοσυρωή, οι κατακτητές θέλησαν να παρέμβουν, ορίζοντας διαιτητή έναν Αυστριακό προκειμένου να ελέγχει τον αγώνα.
Ωστόσο, η απόφαση που ξεχύλισε το ποτήρι ήταν το μπλόκο των Γερμανών στο μοίρασμα των εισπράξεων. Ακούστε τι είχε πει λίγα χρόνια αργότερα ο αρχηγός της ΑΕΚ Κλεάνθης Μαρόπουλος. Βγήκαμε στον αγωνιστικό χώρο και οι δύο ομάδες μαζί. Χαιρετήσαμε τους φιλάθλους και αντί να αρχίσουμε τον αγώνα, ανεβήκαμε στις εξέδρες και αρχίσαμε να εξηγούμε στον κόσμο τι ακριβώς είχε γίνει. Ο κόσμος δέχτηκε τις εξηγήσεις μας. Αυτό που επακολούθησε δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε. Αγανακτισμένοι οι φίλαθλοι όρμησαν στον αγωνιστικό χώρο και κυριολεκτικά δεν άφησαν τίποτα όρθιο. Οι ξύλινες εξέδρες ξυλώθηκαν, τα δοκάρια ξεριζώθηκαν, συνθήματα υπέρ των ποδοσφαιριστών ακούστηκαν. Τα επεισόδια πήραν έκταση και γρήγορα σχηματίστηκε αντιφασιστική διαδήλωση που έφτασε μέχρι την Ομόνοια. Οι φίλαθλοι διαδηλωτές διαλύθηκαν μόνο με την εμφάνιση των γερμανικών δυνάμεων κατοχής. Οι βάρβαροι, αφού ευεβήλωσαν, επυρπόλησαν και εδίωσαν επί τρία και ήμιση έτη, πιεζόμενοι πλέον από την συμμαχική νίκη και την εθνική μας αντίσταση, τρέπονται εις φυγή. Και η Κιάνο Λευκός κυματίζει μόνη εις την Ακρόπολη. Το μεγαλείο του Παναθηναϊκού και του ιστορικού γηπέδου αναδείχθηκε και από την ενέργεια του διευθυντή του γηπέδου, Αντώνη Βρετού. Ο διευθυντής της ιστορικής λεωφόρου είχε μετατρέψει κάποιους απρόσιτους χώρους του γηπέδου σε χώρους αντίστασης, όπου μαζεύονταν και άκουγαν τις ειδήσεις από λαθρέα ραδιόφωνα. Στο χώρο του ραδιοφώνου είχαν πρόσβαση ο δημοσιογράφος Νίκος Γκούμας, ο Βρετός φυσικά, αλλά και η Ευάγγελος Σταμάτης, Παρίσης και Δόρπης. Όμως η πράξη του Βρετού που πέρασε στην ιστορία είναι η ύψωση της ελληνικής σημαίας στο γήπεδο της Λεωφόρου στις 8 Οκτωβρίου του 1944, λίγο πριν από την αποχώρηση των Γερμανών από την Αθήνα, περίοδο κατά την οποία οι βασανισμοί πατριωτών είχαν ενταθεί στις φυλακές Αβέροφ απέναντι από το γήπεδο. Τότε οι Αθηναίοι διάβασαν έκπληκτοι έξω από τη Λεωφόρο την ανακοίνωση. Την προσεχή Κυριακή, μέγας ποδοσφαιρικός αγών Παναθηναϊκού Αγγλικής αεροπορίας. Ζήτω η ελευθερία. Αυτός ήταν ο Βρετός, αυτός ήταν ο Παναθηναϊκός, αυτή ήταν η Λεωφόρος. Δεν είναι πόλεμος ετούτο που μας βρήκε, κύριε Ταξιάρχε. Τροπή είναι. Έλληνες να του φεκάνε, Έλληνες. Εάν τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας θεωρούνται σημείο αναφοράς για τα Δεκεμβριανά, την εμφύλια μάχη της Αθήνας το Δεκέμβριο του 1944, με τις ρηπές να παραμένουν στους εξωτερικούς στίχους, το γήπεδο του Παναθηναϊκού ήταν φωτεινός φάρος για την ενότητα του ελληνικού λαού. Στο ιστορικό γήπεδο του Τριφυλιού έγιναν δύο φιλικά παιχνίδια με ομάδες της Μακρονήσου, τόπου εξορίας και μαρτυρίων για χιλιάδες πολίτες. Στις 27 Ιανουαρίου του 1949 ο φιλοξενούμενος Ολυμπιακός αντιμετώπισε τη μεικτή Μακρονήσου γνωρίζοντας την ήττα με 2-1. Για τους νικητές είχαν σκοράρει οι Πατινιώτης και οι Ιωαννίδης, ενώ για τους Πειραιώτες ο Χατζησταυρίδης. Κορυφαίος της μεικτής ήταν ο πρώην τερματοφύλακας του Ολυμπιακού Νίκος Πολίτης, πατέρας της μετέπειτα συζύγου του Γιώργου Βαρδινογιάννη, Αγάπης Πολίτη Βαρδινογιάννη. Στις 28 Νοεμβρίου του 1949, μια ομάδα του Παναθηναϊκού αγωνίστηκε κόντρα σε μια ομάδα της Μακρονήσου, γνωρίζοντας την ήττα με 1-0 με γκολ του Καραμπουρνιώτη. Στο γήπεδο της Λεωφόρου βρήκαν άσυλο χάρη στον επιστάτη Θανάση Νίκαινα και διασώθηκαν 200 οικογένειες από τον οικισμό Κουντουριώτικα κατά τους μεγάλους βομβαρδισμούς της περιοχής στα Δεκεμβριανά. Στις 28 Ιουλίου του 1948 άναψαν για πρώτη φορά μετά την κατοχή οι νέοι προβολείς της Λεωφόρου στο φιλικό με τον Ολυμπιακό με νικητές τους Πράσινους με 2-0 και σκόρερ τους Πετσάνα και Σταφυλίδη. Οι προηγούμενοι προβολείς είχαν τοποθετηθεί το 1939 και είχαν καταστραφεί από τους Ναζί. Διαβάζουμε τη χαρακτηριστική ανακοίνωση των Πρασίνων. Μεθαύριον Τετάρτη γίνεται η έναρξη των νυχτερινών αγώνων υπό το φως 58 προβολέων. Η διοίκηση του ΠΑΟ, μη φυστής ακόπων και δαπανών, εγκατέστησε πλήρες δίκτυων ηλεκτροφωτισμού του γηπέδου, τοποθετησίσα λαπτήρας ισχυράς εντάσεως ειδικός κομισθέντας εξ Αμερικής. Μάλιστα υπάρχει και σχετική ειδοποίηση για τους φιλάθλους, όπως μη αναρριχόνται εις τους πύργους των προβολέων, διότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος λόγω του ότι το ηλεκτροφόρων καλώδιων διέρχεται εσωτερικώς των πύργων.
Στην αθλητική ηχό φιλοξενήθηκε και ένα ευθυμογράφημα του αναγνώστη Θήμιου Χάντζου με τίτλο «Αν ο χαλασμένος στρόβιλος της ηλεκτρικής εταιρείας είναι Παναθηναϊκός», όπου περιγράφει τη συνάντηση δύο φίλων. «Άκου να σου πω, Νικολή, να συστήσεις στους Ολυμπιακούς άλλη φορά να μην παίζουν νύχτα και με προβολής, γιατί αυτοί οι Παναθηναϊκοί τους αλλάζουν τα φώτα». Μεταδίδομεν το πρώτον ανακοινωθέν του ελληνικού γενικού στρατηγίου, ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5:30 πρωινής της σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Το Νοέμβριο του 1950 το γήπεδο του Παναθηναϊκού έγινε κομμάτι μιας ακόμα ιστορικής στιγμής. Στην επέτειο των 10 χρόνων από το όχι του Ιωάννη Μεταξά στους Ιταλούς, η αθλητική ηχό δημοσίευσε ένα αφιέρωμα στο Μίμι Πιεράκο, πώς πέθανε ηρωικά στην Αλβανία ο αξέχαστος Μπρακ του Παναθηναϊκού. Αυτό το δημοσίευμα έπεσε στα χέρια του Χαρίλαου Παπαδόπουλου, έμπορου στη Θεσσαλονίκη και λοχεία της γάμα μοίρας του βαρέου πυροβολικού στον πόλεμο του 40, ο οποίος επικοινώνησε με την εφημερίδα και έκανε τη συγκλονιστική αποκάλυψη του τόπου ταφής του Πιεράκου στο Πόγραδετς στη Βόρεια Ήπειρο, στο χωριό Διποταμιά. Διαβάζουμε. Το θραύμα της βόμβας είχε πάρει όλη τη δεξιά πλευρά του προσώπου του. Τον παραλάβαμε εγώ και τρεις στρατιώτες, μεταξύ των οποίων ένας κερκυραίος θαυμαστής του, ο Ιωσήφ, και τον μεταφέραμε στην άκρη του χωριού. Διέταξα παρουσιάστε και τον θάψαμε με όλες τις τιμές. Ο κερκυραίος, μανάβη στο επάγγελμα, έκλαιγε με λυγμούς και έβαλε πάνω στον τάφο του ένα μικρό σταυρό. Ο Μίμης Πιεράκος είχε σκοτωθεί από ιταλική βόμβα το απόγευμα της 18ης Νοεμβρίου του 1940. Μετά από αυτή την αποκάλυψη, ο αδερφός του Μίμη, επισμηναγός Στέφανος Πιεράκος, επίσης ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, με παρουσία στο ιστορικό 8-2, ταξίδεψε με στρατιωτικό αεροπλάνο μέχρι την Κοζάνη και μαζί με τον παιδικό φίλο του Μίμη Γιώργο Τράπαλη και φυσικά ως οδηγούς τον Χαρίλαο Παπαδόπουλο και τον κερκυραίο Ιωσήφ, μετέβησαν οδικώς μέχρι την Καστοριά, την Ινόη και φτάνοντας στα ελληνοαλβανικά σύνορα, μετά από πεζοπορία 3,5 ωρών βρέθηκαν στη Διποταμιά και εντόπισαν το σημείο ταφής του ήρωα Μίμη Πιεράκου. Στις 22 Νοεμβρίου του 1950 ο Παναθηναϊκός παραβρέθηκε στην ταφή των οστών του Μίμη Πιεράκου στο νεκροταφείο του Ζωγράφου με το διευθυντή της λεωφόρου Αντώνη Βρετό να σκορπάει χώμα από το γήπεδο του Παναθηναϊκού, από τη λεωφόρο, στην τελευταία κατοικία του σπουδαίου Μπρακ. Η σημαία του Παναθηναϊκού σκέπασε για πάντα το κυβότιο φύλαξη των οστών. Και μαζί στο απόγειο, αφού ο νέος προπονητής, ο Μέγας Στέφαν Μπόμπεκ, επαναστατεί, εφαρμόζοντας το 4-3-3 και δημιουργεί μια ομάδα που αποδίδει εκθαμβωτικό ποδόσφαιρο και κατακτά αίτητη τον τίτλο του 1964. Το γήπεδο της Λεωφόρου ήταν το απόρθητο κάστρο του Παναθηναϊκού στο αίτητο πρωτάθλημα της σεζόν 1963-64. Η ομαδάρα του Στέφαν Μπόμπεκ κατέγραψε 13 νίκες και 2 ισοπαλίες στην έδρα της και 11 νίκες και 4 ισοπαλίες εκτός. Πάντως ο γύρος του θριάμβου έγινε στο Καραϊσκάκι, μετά τη νίκη σε βάρος του Ολυμπιακού με 1-0, με σκόρερ τον τεράστιο Βαγγέλη Πανάκη και σημεοφόρο της νίκης τον εμβληματικό Ζαχαρία Πιτιχούτη. Το ρεκόρ εισιτηρίων της Λεωφόρου καταγράφηκε στις 18 Οκτωβρίου του 1967 στη Ρεβάνς με την Μπάγερ Μονάχου. 29.665 εισιτήρια. Παρά το βαρύ 5-0 από την ομάδα του Franz Beckenbauer στο Μόναχο, που έφερε και την απόλυση του Ούγγρου Μπέλα Γκούτμαν, οι φίλοι του Παναθηναϊκού κρεμάστηκαν σαν σταφύλια στις εξέδρες του ιστορικού γηπέδου, με τους Βαβαρούς να φεύγουν ξανά νικητές με 2-1. Για τον Καμάρα που μπήκε ο Καμάρας! Γκολ! Το γκολ του Καμάρα! Το τρίτο γκολ του Αρισίδη του Καμάρα! Το γκολ του που 3-0 πώς μπήκε ο Καμάρας! Με όπλο την έδρα του, ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε την κορυφαία πορεία ελληνικής ομάδας στο κύπελο πρωταθλητριών. Τη σεζόν 1970-71, ο Παναθηναϊκός έφτασε μέχρι τον τελικό του Wembley με αντίπαλο τον Άγιαξ, αφού πρώτα εξουδετέρωσε τη ZNSS, τη Σλόβαν Μπρατισλάβας, την Everton και τον Ερυθρό Αστέρα. Σε αυτά τα 4 μάτς κόπηκαν περισσότερα από 90.000 εισιτήρια, αν και είναι βέβαιο
ότι ο κόσμος ξεπέρασε τις 100.000. Μάλιστα η Ρεβάνς με τους Γιουγκοσλάβους έγραψε ιστορία αφού το Τριφύλι ανέτρεψε το άδικο 4-1 του Βελιγραδίου με το ανεπανάληπτο 3-0 της Λεωφόρου. Για τον Καμάρα που μπήκε ο Καμάρας! Γκολ! Το γκολ του Καμάρα! Το τρίτο γκολ του Αρισίδη του Καμάρα! Το γκολ του που 3-0 πώς μπήκε ο Καμάρας! Με απόφαση του Ερεστέχνη Παναθηναϊκού στις 30 Οκτωβρίου του 1980, δύο εβδομάδες μετά το θάνατο του Πατριάρχη του Τριφυλιού Απόστολου Νικολαίδη, το γήπεδο της ομάδας πήρε το όνομά του. Η πλάκα με τη μετονομασία του γηπέδου αποκαλύφθηκε στις 11 Ιανουαρίου του 1981, παρουσία του Πρωθυπουργού Γεωργίου Ράλη, που είχε διατελέσει και αντιπρόεδρος στο Τριφύλι. Από το 1928 μέχρι και το καλοκαίρι του 1979, ο Νικολαίδης υπηρέτησε τον Παναθηναϊκό από πολλές θέσεις, αρχικά ως αθλητής, πρωταθλητής και εν συνεχεία από τα πόστα του Εφόρου, του Γενικού Αρχηγού, του Μέλους του ΔΣ, του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα και εν τέλει του Προέδρου. Χάρη στον Απόστολο Νικολαίδη, ο Παναθηναϊκός γιγαντώθηκε, μεγαλούργησε, καλλιέργησε δεκάδες αθλήματα και κατέκτησε αμέτρητους τίτλους. Ο Απόστολος Νικολαίδης απεβίωσε στις 15 Οκτωβρίου του 1980. Στην κηδεία του παρέστησε πλήθος κόσμου, αθλητών, ενώ τη σωρό του σκέπαζε μια σημαία του Παναθηναϊκού. Και οι γίγαντες πέφτουν, και οι Διογέννηδες λυγίζουν, και οι Λεβέντες και όλοι οι μεγάλοι και τρανοί πεθαίνουν. Έφυγε ο μέγιστος του ελληνικού αθλητισμού, Απόστολος Νικολαίδης. Η μεγαλύτερη φυσιογνωμία αθλητού και αθλητικού παράγοντα δεν υπάρχει πια. Αυτά έγραφε η αθλητική ήχο. Στις 7 Ιουνίου του 1950 είναι η πρώτη φορά που η διοίκηση του Παναθηναϊκού θα οραματιστεί τη δημιουργία ενός γηπέδου ευρωπαϊκών προδιαγραφών και χωρητικότητα 40.000 θεατών. Μάλιστα γι' αυτό το λόγο υπήρχε και διάθεση να πάρει ένα δάνειο 900 εκατομμυρίων δραχμών για την ανέγερση ενός παλατιού για τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Δυστυχώς αυτό το πλάνο θα το διαβάσουμε δεκάδες φορές τις επόμενες δεκαετίες, με το όνειρο να μην γίνεται ποτέ πραγματικότητα. Άλλοτε λόγω ατολμίας της διοίκησης και άλλοτε λόγω κυβερνητικής αδιαφορίας. Οι ιστορίες του γηπέδου του Παναθηναϊκού, της Λεωφόρου, του Απόστολος Νικολαίδης είναι αμέτρητες. Ο Γιώργος Εφέρης είχε γράψει ότι η μνήμη, όπου και αν την αγγίξεις, πονεί. Στην περίπτωση της Λεωφόρου, οι μνήμες όχι μόνο δεν πονάνε, αλλά συγκινούν και μας θυμίζουν ήρωες και γεγονότα που θα την κρατούν πάντα εκεί, στο μυαλό μας και στην καρδιά μας.